Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Νίκο Μοσχοβίτη που θα μας βοηθήσει λίγο στην μετάφραση. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε, καλησπέρα. Και θα έχουμε στη δευτερόλεπτα μαζί μας τον Λέο Κορνατσίνη, τον μάνατζερ του Λέο Ζαμπά, ο οποίος νομίζω θα έχει να μας πει διάφορα για τον Βραζιλιάνο. Ο Ζαμπά είναι στο προσκήνιο όλο αυτό το διάστημα. Συνεχώς νομίζω βελτιώνεται και ανεβαίνει. Είναι ένας παίκτης που αποτελεί πλέον από τα βαριά χαρτιά της ομάδας, θα πω, με σταθερή παρουσία. Και νομίζω ότι λίγο μας ενδιαφέρει και το παρόν αλλά και το μέλλον του στον ΠΑΟΚ. Οπότε θα έχουμε έτσι να πούμε πολλά με τον Λέο. Εντάξει, είναι ένα παιδί φιλόδοξο που δεν έχει κρύψει ότι το όνειρά του φτάνουν μέχρι και την Εθνική Βραζιλίας. Όσο και αν φαντάζει αυτό εξαιρετικά δύσκολο, γιατί δεν μιλάμε για μια εθνική από το μεσαίο ράφι, ούτε καν από το πρώτο ράφι, μιλάμε για μια εθνική που είναι στις 5 κορυφές του κόσμου. Με χιλιάδες, εκατοντάδες ποδοσφαιριστές. Οπότε το να παίξει ένας ποδοσφαιριστής στην Εθνική Βραζιλίας, δεν το λες και εύκολο, Νίκο, και αγάπη. Νίκο, τα πασχετικά θα πούμε στην πορεία μετά. Θα σε ξαναπάρουμε να μας πεις λίγο τι έγινε χθες. Γιατί είδα διάφορα και από την ΑΕΚ. Είδα και το σημερινό πρωτοσέλιδο στην ώρα που λίγο κάπως... Okay. Θα ασχολήσω τώρα, εντάξει. Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω τι γίνεται, τι συμβαίνει στα παιδιά εκεί. Θα τα πούμε όμως στην πορεία αυτά. Όταν έρχονται συνεχόμενες ήττες, εντάξει. Εντάξει, νομίζω ήταν η ανάγκη, Νίκο, γενικότερα του οργανισμού ΑΕΚ να τη βγει, ας πούμε, στον ΠΑΟ, κάπως έτσι. Συμφωνώ. Και γι' αυτό ευθύνεται και η ομάδα μπάσκετ, να μην τη βγάζουμε απ' έξω με τις 6 στις 7 νίκες της μέχρι χθες, και φυσικά η ομάδα ποδοσφαίρου που τα τελευταία 2 χρόνια όπου βρει την ΑΕΚ την κερδίζει, στο ΆΚΑ, στο τελικό ή στο πρωτάθλημα. Και κάπως έτσι, νομίζω αναμενόμενο, εμένα δεν μου προκάλεσε έκπληξη. Λοιπόν, θα καλησπερίσουμε τώρα τον Λέο. Τον έχουμε μαζί μας. Λέο, good morning. Yes, good morning. How are you? We're fine. And you? Yeah, I'm okay, thanks. Νίκο, να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα από το παρόν του Λέο. Πώς αισθάνεται εδώ στον ΠΑΟΚ, τι του μεταφέρει και πώς γενικά βλέπει τον εαυτό του εδώ στην ομάδα. Λέο, the first question is about you know, the condition of Ζαμπά. How does he feel in the team and what he told you about his experience in PAOK in these 5-6 months? Okay. Should I? Mm-hmm. Yes. Okay. Good. Well, first, good morning to you all. Leo Ζαμπά is quite happy. He arrived not that long, and he's adapted for in the club in the city. He's about this is not any problem at all. Happy enjoying the club, also the city. Well, I have been talking to Leo, and it was very clear for us that we can see a development that happened during this season. He's achieving what we expected, and we can say that we are happy. That was happy there. Okay, just a minute to translate. Μας είπε ότι είναι πολύ ικανοποιημένος μέχρι στιγμής από την παρουσία του στην ομάδα. Είναι χαρούμενος και με τη σταδιακή προσαρμογή του. Απολαμβάνει το κλίμα στην ομάδα. Του αρέσει το ότι πολλοί του μιλάνε και για τους στόχους της ομάδας και για το τι περιμένουν από αυτόν, και σε γενικές γραμμές είναι έτσι αρκετά πολύ ικανοποιημένος σε αυτό το διάστημα που είναι στον ΠΑΟΚ. Νίκο, ο Λέο έπαιξε 2 φορές στο Ολυμπιακό Στάδιο και τις 2 φορές αποβλήθηκε. Την πρώτη φορά με την ΑΕΚ πραγματικά πολύ άδικα και ανέτεια. Τη δεύτερη φορά νομίζω ότι ήταν μια φάση που όπως φύριζε ο διαιτητής θα μπορούσε να μην δείξει την κόκκινη κάρτα. Έχει μιλήσει μαζί του για αυτές τις 2 αποβολές. Ζαμπά has played two matches with ΑΕΚ and Παναθηναϊκός in ΟΑΚΑ and has been sent off two times. Did some speak about this, about a small talk about these two send-offs? Yeah, we actually about ICE. Yes, you know, it's difficult to understand two decisions. Like with ICE, we spoke. It was very clear that cannot happen. He understood it. Against Panathinaikos, I do believe, to be honest with you, I don't see that. Okay,
He touched the guy. He took the guy. Yes, it's free kick. No sure. I'm sure about that. But to be honest, I don't think it was like Jabba did this on purpose, because if you see the moment and the lance, like he was looking at the ball. He was not looking to the defender, and then they had the shock. Yeah, red card, what we can say. But yes, of course, I spoke to him to be careful about this. One thing that people don't understand sometimes, like, and that's what we have to remember always, Jabba is only 20 years old, you know. But of course, we are focused on these situations, and he knows that, especially in the derbies, it cannot happen. Okay. Λοιπόν, μας λέει ότι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ ήταν λίγο δύσκολο να καταλάβει κάποιος γιατί δόθηκε η κόκκινη κάρτα. Μιλήσαμε μαζί του και το κατάλαβε. Τον Παναθηναϊκό ήταν μια κόκκινη κάρτα που πήγε δυνατά, βρήκε τον αντίπαλο και ήταν φάουλ, αλλά για να είμαι ειλικρινής δεν νομίζω ότι το έκανε επίτηδες. Κοιτούσε την μπάλα και όχι τον αμυντικό, και μάλιστα όταν τον βρήκε φαινόταν και το σοκ στο πρόσωπό του. Του είπα να είναι πιο προσεκτικός και τόνισε στο τέλος ότι αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι ότι ο Ζαμπά είναι ένα παιδί μόλις 20 ετών. Ξέρει τι πρέπει να κάνει στα ντέρμπι, αλλά κάποιες φορές μπορεί να μην του βγαίνουν. Νίκο, έχουμε δει πολλές φορές τον Ρασβάν Λουτσέσκου να αναφέρει τη δημόσια για τον Ζαμπά. Θυμόμαστε εκείνη τη δήλωση που στάθηκε στην οτροπία του πλέον. Ποια είναι η σχέση του με τον Ρουμάνο και τι του μεταφέρει? Λέω, what is the connection, the relationship of Leo Zaba with Ρασβάν Λουτσέσκου? Because we have seen the coach of PAOK to be also a coach and like a father for Zaba. Yeah, to be honest, we have to say thanks to the coach all the time, because the way he take care of Leo, not only Leo, I have a good relation with all the players in PAOK, and the way he take care of the team is like unbelievable. He always talk, he always explain, he always protect, and he always teaches well. And the most important, he's tough when he has to be tough. He's very fair, let's say. The relation is good. The relation is good, and in my opinion, like when he leave PAOK, PAOK is gonna miss a lot, Hazan. That's for sure. Okay. Μας είπε ότι για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να τον ευχαριστούμε για τον τρόπο που συμπεριφέρεται στον Ζαμπά, και τόνισε ότι είναι όχι μόνο για τον Λέο, αλλά γενικότερα σε όλη την ομάδα. Συνέχεια του μιλάει, του μαθαίνει πράγματα, του λέει ακόμα και όταν πρέπει να είναι σκληρός, να είναι σκληρός, και η άποψη του είναι ότι όταν φύγει ο Λουτσέσκου από την ομάδα του ΠΑΟΚ, να λείψει πολύ από τον ΠΑΟΚ. Νίκο, βλέπαμε και το καλοκαίρι με τον Σταύρο ότι πραγματικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου και οι συνεργάτες του περάσαν πολλές ώρες με τον Ζαμπά. Έδειξε το παιδί αυτό και δείχνει τεράστια θέληση να μαθαίνει ό,τι του λένε. Ακόμα και αν αυτό αφορά να μάθει γρήγορα αγγλικά, που είναι απαραίτητο σε μια ομάδα με τόσους ξένους παίκτες. Έτσι είναι σαν άνθρωπος ή τον επηρέασε θετικά και το όλο κλίμα που βρήκε στον ΠΑΟΚ και η προσοχή που του δόθηκε? From the first days of Zaba with the team, we have seen that he had a very big willingness to learn some things. For example, to learn English, to have a better conversation with the team, with the teammates, with the coaching staff. Is this a matter of the character of Zaba, or is here in PAOK this fact? Well, Zaba is, I always say to everyone, we talk about Zaba, like he's a kind of boy that he's never quiet. He always wants more. When I had an offer, I had two offers when I brought him to Russia. We know that the Russian league was not easy, and he said, I want to play there. And in 1 year, he improved himself a lot. He adapted himself to Russia. And then he came to PAOK. And when he came to PAOK, we really pushed the players to try to adapt themselves as soon as possible. And Zaba is a kind of player that, like, yes, he wants to learn English because he knows it would help. He's learning. He's improving. And he's a kind of boy that, like, he trains apart. He eats, like, no alcohol, eating well all the time. He want to improve. He want to always try his best. I can guarantee you that if they train in the morning, Zaba want to do some exercise in the afternoon. If they train in the afternoon, trust me, Zaba wake up early, want to do some exercise in the morning. He wants to. He knows
the level he can reach. We know the level he will reach, and I'm sure Jabba going to be a top player soon. Okay. Μας λέει λοιπόν ότι ο Jabba είναι ένα παιδί που δεν ησυχάζει ποτέ, πάντα θέλει κάτι περισσότερο. Πριν δεχτούμε την πρόταση από τη ρωσική ομάδα, είχα και άλλες δύο προτάσεις και του είπα ότι δεν θα είναι εύκολο να προσαρμοστεί στη Ρωσία. Μου είπε όμως ότι θέλει να πάει εκεί, σε ένα πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, το πιέσαμε πολύ να προσαρμοστεί όσο δυνατόν συντομότερα. Ήθελε να μάθει αγγλικά, γιατί ήταν και αυτό ένα μέρος της βελτίωσης όσον αφορά την προσαρμογή του. Και όπως μας λέει, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δουλέψει πολύ ατομικά. Αν έχει προπόνηση το πρωί, θα προπονηθεί μόνος του το απόγευμα. Αν έχει προπόνηση το απόγευμα, θα προπονηθεί μόνος του το πρωί. Και στο επίπεδο που θέλει να φτάσει, και εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να φτάσει, το top επίπεδο δηλαδή, κάπως έτσι πρέπει να δουλεύει ένας ποδοσφαιριστής. Νίκο, μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από εμένα. Πώς φαντάζεται το μέλλον του, πώς βλέπει δηλαδή γενικότερα την επόμενη μέρα και τι σκέφτεται για τον ΠΑΟΚ και τα μελλοντικά? How do you imagine the future of Jabba, also in football generally and in PAOK and in PAOK? Well, yeah, you know, the first thing we spoke when first he has to become a main player in PAOK. We are working on that. He's working like on this. The focus for us was to be champion. Many years PAOK doesn't win the league, and he knows how important to be in this squad, especially this year. So that was our focus. About the future, Jabba still has like 3.5 years with PAOK, and we are not worried about that. What we are worried now is like be champion. Then we have to think about the next year, about like qualifying. We are not in the hurry to move Jabba, even because he's a good club, he's living in a good city, like good support, good coach, good teammates. We know he's going to reach a level that everyone expected, nobody because of him, because he's working for that. But we are not that worried to transfer Jabba right now. Okay. Μας είπε ότι το πρώτο πράγμα που είπαμε τον Jabba ήταν να γίνει βασικός στον ΠΑΟΚ και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Ο μεγάλος στόχος είναι να κερδίσει φέτος το πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα έχει να το κερδίσει πολλά χρόνια και είναι πολύ σημαντικό να το κερδίσει ειδικά φέτος. Ο Jabba έχει ακόμα 3,5 χρόνια συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και δεν έχουμε κάποια ανησυχία γι' αυτό. Έχουμε το μυαλό μας αποκλειστικά στο να κερδίσει το πρωτάθλημα, να γίνει πρωταθλητής. Δεν βιαζόμαστε για κάποια μεταγραφή. Είναι σε μια καλή ομάδα, σε μια ωραία πόλη, με καλούς συμπαίκτες, με καλό προπονητή. Ξέρουμε ότι θα φτάσει κάποια στιγμή σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το μυαλό μας είναι μόνο στο να κερδίσει το πρωτάθλημα και δεν βιαζόμαστε ουσιαστικά για να γίνει κάποια μεταγραφική κίνηση. Ωραία. Πρώτη τελευταία ερώτηση. Αν τον έχει ευχαριστήσει που τον πήρε από τη Ρωσία, τον έχει φέρει στη Θεσσαλονίκη, σε μια πόλη που σίγουρα είναι και σε μια χώρα πιο κοντά στην πατρίδα του Λέω, και αν πιστεύει και ο ίδιος ότι είναι εφικτό να δούμε σύντομα τον Λέο στην Εθνική Βραζιλία, γιατί είναι κάτι, τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει ένας παίκτης που παίζει στην Ευρώπη να φτάσει στην Εθνική Βραζιλία. It's a two question, in one question, yeah. Λέω. If Jabba had thanked you for this transfer from Russia to Thessaloniki and in PAOK, and if you see him as soon as possible to play in the Brazil national team? Yes, that's a good question, actually. Yeah, Jabba, we had like I spoke to Leo 3 times every day, 3 to 4 times every day. We talk from the morning to the evening. I had another deal. I had another deal before Paul came to transfer Leo. We are taking him to the French league, and then PAOK came, and when PAOK came, I told Leo, let's wait, because we are talking about an important club. Then we start to see how the things are going, and Leo, when we took the decision together, we considered many points, and one of the points was about, you know, stadium, about supporters, about all that like we're gonna have there, even the coach as well. We know the team, there are many Brazilians, what would help him. And we know how important would you play this year for PAOK. So after one match, I don't remember actually which match it was, but I do believe it was an important match. It was a derby.
Leo followed me. He thanked me. He thanked me like was a nice call. Was a nice call, like, because he trusted me, and well, we know we did the right choice. Yeah, it happens. It really happens. About the national team, we expect the Olympic Games, because there will be under 23, and there is no player in Europe under 23, under 21 in Brazil that's performing like Jabá. No Brazilian players at all. So his numbers, his minutes, is impressive, and we expect he's gonna be called for the Brazilian national team for the Olympic qualifying. Okay. Παιδιά, να τον ευχαριστήσω. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση. Και μία ακόμα ερώτηση, Νίκο, ρώτουν για να μην τον κρατάμε άλλο. Στέριο, κάτσε λίγο να μεταφράσουμε. Just a minute, translate. Αρχικά μας είπε ότι πριν συμφωνήσουμε με τον... βασικά μιλάω, λέει, καθημερινά με τον Ζαμπά 4 φορές την ημέρα. Τότε το καλοκαίρι είχαμε και μία ακόμα προσφορά πριν από την πρόταση του ΠΑΟΚ, που ήταν από τη Γαλλία, και μετά ήρθε ο ΠΑΟΚ. Του είπα να περιμένουμε και μετά είδατε πώς πήγαν τα πράγματα. Πήραμε μαζί την απόφαση και σταθμίσαμε όλα τα δεδομένα. Το γήπεδο, την ατμόσφαιρα που επικρατεί εκεί, τον κόσμο, τις ομάδες, τον προπονητή που τον ξέραμε, το γεγονός ότι είχε πολλούς Βραζιλιάνους ο ΠΑΟΚ και πήραμε αυτή την απόφαση. Μετά από ένα μάτς το οποίο δεν θυμάται ποιο ήταν, όπως είπε, ήταν μετά από κάποιο ντέρμπι, ο Ζαμπά το πήρε τηλέφωνο πίσω και του είπε ότι τελικά πήραμε τη σωστή απόφαση να έρθουμε στον ΠΑΟΚ. Για την εθνική ομάδα μας είπε ότι προσδοκούμε να είμαστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το 2020 δηλαδή, γιατί θα είναι ομάδα κάτω των 23 ετών, στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Νομίζω και στους Ολυμπιακούς Αγώνες γενικά είναι ομάδες με παίκτες κάτω από κάποια ηλικία. Όπως είπε ότι δεν υπάρχει άλλος παίκτης κάτω των 23 ετών από την Βραζιλία που να παίζει στην Ευρώπη σε αυτήν την ηλικία που είναι ο Ζαμπά και να έχει τόσες συμμετοχές και τόσα παιχνίδια. Περιμένουμε λοιπόν να είμαστε στους Ολυμπιακούς Αγώνες με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας από τη φάση. Ωραία. Τελευταία ερώτηση, επειδή παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ, τι του έχει κάνει εντύπωση στη λειτουργία του ΠΑΟΚ ως ομάδα και αν τον έχει εντυπωσιάσει κάποιος παίκτης πέρα φυσικά από τον Ζαμπά. Λέω, which is this thing that it gave you the biggest impression of ΠΑΟΚ until now, of the work that ΠΑΟΚ do, and which is the player that, except Ζαμπά, that he gives you a biggest impression until now from ΠΑΟΚ? Well, I'm impressed with, you know, like when you speak about a Greek club, you expect, like, in the past you guys are very strong, then happens what we all know about, and now you guys are coming back. And when I arrived in PAOK, what most impressive thing was about the club, about the organization, about the people there. And yes, I was very impressed when I saw it. And to be honest, I consider like PAOK one club that's going to be in the top level of Europe soon, because they have a boss that like believe the club, put the money, and they have a coach that develop the players. So that's important for the future. I always say like, yes, they have experienced players, but they give opportunity to young players as well. That's important. The player that called my attention, like I like two players from PAOK, to be honest. You know, like, but for me, like except Leo Jabá, I like Chupa. I think like Ekpom, he's a good player. I think was a good deal. I saw this boy when he was in Arsenal, and then like he disappeared, and then PAOK brought him. So I'm sure they're gonna have a big transfer on this player soon. I like the Greek guy, the Felkas. I think he's a good player as well. I like the way he plays. Bisba is doing a great season, amazing season he's doing. Mainly very important. And I like Mauricio. Mauricio for me is like is a player that you guys cannot miss him. You know, he's important tactically, experienced players. And also, like, then you have Varela. Varela is a monster. Then you have Leo Matos, that is very important in the change room. Leo Matos is a player that, like, when a Brazilian come, he takes care of everything. All of these things make the difference in a club. And I think Paok has a good group now. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Λέω, thank you very much for this beautiful thank you, Leo. Thank you, guys. Bye. Thank you. Have a nice day. Okay, have λοιπόν, a nice day. Μας είπε για το τέλος ότι μιλάμε για ένα ελληνικό σωματείο που ξέραμε περισσότερο ότι παλιότερα ήταν πιο δυνατοί, εννοώντας
την Ελλάδα γενικότερα στο ποδόσφαιρο, ναι, και σιγά σιγά επιστρέφεται. Είπε ότι ξέραμε κάποια πράγματα για τον ΠΑΟΚ, αλλά εντυπωσιάστηκα όταν τα έζησα και τα είδα από κοντά. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ σε λίγα χρόνια θα είναι μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί είναι τέτοιος. Έχει ένα πρόεδρο ο οποίος βάζει χρήματα, έχει ένα πολύ καλό προπονητή. Είπε ότι μου αρέσουν αρκετοί παίχτες από τον ΠΑΟΚ, μου αρέσει πολύ ο Τσούμπα Ακπομ. Τον είχα δει και από την εποχή που ήταν στην Arsenal, και όταν ο ΠΑΟΚ τον ανακοίνωσε το καλοκαίρι σκέφτηκα ότι σύντομα θα κάνει αρκετά καλά παιχνίδια ώστε να γίνει μια καλή μεταγραφή. Μου αρέσει πολύ ο Πέλκας και ο τρόπος που αγωνίζεται. Τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικός και κάνει μια πολύ καλή σεζόν ο Μπίσεσβαρ. Τον Μαουρίσιο το χαρακτήρισε επίσης πολύ σημαντικό και είπε ότι δεν μπορείτε να τον χάσετε ένα τέτοιο παίχτη. Είναι πολύ, ναι, πολύ μεγάλη σημασία στην ομάδα. Τον Βαρέλ το χαρακτήρισε τέρας, προφανώς για τον τρόπο που αγωνίζεται, και όπως είπε ο Λέο Μάτος είναι πολύ σημαντικός στα αποδυτήρια. Όπως και ο Βραζιλιάνος έρχεται, ο ίδιος τον υποδέχεται και όλα αυτά τα πράγματα κάνουν διαφορά σε μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σου πω το, κλισέ, πάρε μια ανάσα γιατί σε λίγο θα σε έχουμε και πάλι. Ευχαριστούμε, Νίκο. Έτσι είναι.